Και να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε εντελώς και κλίμα. Πολλοί από εμάς θα έχουμε αναρωτηθεί από πού πήραν τα συνήθιστα ονόματα, δημοφιλή συγκροτήματα όπως είναι οι Rolling Stones, οι Deep Purple, οι Iron Maiden και τόσα πολλά ακόμα. Τα περισσότερα από αυτά κρύβουν μια σπάνια ιστορία καταγωγής. Βέβαια, για να βρει κάποιος την πραγματική ιστορία δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, γιατί οι φήμες είναι πολλές και οι πληροφορίες ακόμα πιο πολλές και βεβαίως αντιφατικές. Ας δούμε όμως τι έδειξε η δική μας έρευνα. Θρυλικά συγκροτήματα που έχουν αφήσει εποχή εδώ και δεκαετίες κρύβουν μια ασυνήθιστη ιστορία για την καταγωγή τους. Rolling Stones. Αν έχουμε απορία για το πώς βγήκε το όνομα του συγκροτήματος, είναι απλό. Από το τραγούδι του 1948 Rolling Stones του Muddy Waters. Οι Deep Purple πήραν το όνομά τους από το μεσοπολεμικό τραγούδι της δεκαετίας του 30. Μια αμερικάνικη σύνθεση, το Deep Purple, το οποίο ήταν το αγαπημένο τραγούδι της γιαγιάς του Ritchie Blackmore, του κιθαρίστα. Η AC/DC είναι καθαρός ηλεκτρισμός, σημαίνει εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα. Η ιστορία των Iron Maiden ίσως είναι λίγο αιχμηρή. Iron Maiden σημαίνει σιδηρά κυρία, ήταν μια αντιθατσερική μομφή. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα όργανο βασανιστήριων, έτσι μια σιδερένια κούκλα που έμπαινε μέσα το θύμα και πέθαινε με φρικτούς πόνους. Οι Doors δανείστηκαν το όνομά τους από το μεταφυσικό μυθιστόρημα του Huxley, The Doors of Perception, οι πύλες της αντίληψης. Οι Led Zeppelin πήραν το όνομά τους από τον μπασίστα των Who, τον John Wilson, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτή την έκφραση για να περιγράψει μια κακή συναυλία. Ο Jimmy Page μετέφερε αυτή τη φράση και η ιστορία τους αποθέωσε.